Ή μιλάμε για μια υπόθεση πολιτικών διώξεων πια. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς λύνεται αυτό. Λύνεται με τον απλό τρόπο όλα στο φως. Όλα στο φως. Να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αλλά όταν λέμε όλα στο φως, εννοούμε ειδικογραφία στο φως, εννοούμε να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι... Εγώ αυτά που διαβάζω, έτσι, ατεκμηρίωτα εντελώς, έχουν πιάσει το στόμα τους πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούν, διασύρουν. Εσείς πιστεύετε ότι είναι στημένη η υπόθεση, κύριε Σαββατοπούλου? Εγώ θα σας πω την εκτίμησή μου. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ ύποπτο ότι ο ίδιος, ακόμα και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, έχει αναφερθεί σε αυτό το σκάνδαλο, γνωρίζοντας ότι θα βγούνε πράγματα τα οποία τελικά μαθαίνουμε ότι είναι καταθέσεις των τελευταίων 45 ημερών και δει, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα. Mm-hmm. Πού τα ήξερε? Όταν τα διαβάζω στη γνωστή εφημερίδα του κυρίου Βαξεβάνη, χωρίς να έχουν βγει ακόμα, πού τα ξέρει αυτό? Μιλούσε για το παγκόσμιο σκάνδαλο, το οποίο αφορούσε και στην Ελλάδα. Όταν οι διαρροές βγαίνουν μέσα από το μαξί μου, σημαίνει ότι κάτι έχει στηθεί. Η εκτίμησή μου είναι απολύτως... Δεν κρύβομαι. Mm. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το πράγμα είναι στημένο εδώ και καιρό. Εδώ και καιρό έχουν στα συρτάρια τους αυτά τα επικοινωνιακά του τύπου άρτος και θεάματα. Mm-hmm. Προσπαθούν να περάσουν την οτροπία ότι όλα το παλιό πολιτικό σύστημα, όλοι είναι λαμόγια. Mm-hmm. Όποιος τους ενοχλεί, τους στοχοποιούν. Η Νοβάρτης δεν είναι τίποτα διαφορετικό. Αλλά αυτό, αν είναι έτσι όπως το λέτε, θα γυρίσει μπούμεραγκ. Δηλαδή αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί. Αυτή είναι επίσης η εκτίμησή μου. Ότι θα γυρίσει μπούμεραγκ σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και σας λέω, όλα στο φως. Και τα βρίσκω και είναι και γελίο. Δηλαδή πηγαίνανε τάχα μου σακούλες, επειδή πήγαινε ένας επιχειρηματίας να δει τον πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά τότε, ας πούμε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρέπει ο πρωθυπουργός, ο οποίος κυνηγάει επενδύσεις, να βλέπει τους επιχειρηματίες? Άμα τους δει, και τώρα γίνεται αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή είναι αστεία, δεν ξέρω ποιος καν τα ακούει. Μπορεί να υπάρχει μία αίσθηση από τον κόσμο, αλλά ο κόσμος δεν έχει χάσει εντελώς το μυαλό του όταν ακούει τέτοια πράγματα. Όλα λοιπόν πρέπει να βγουν στο φως. Και εγώ το βρίσκω τρελά ύποπτο ότι είναι τρεις μάρτυρες, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Εντάξει, είναι προστατευόμενοι. Κάποια στιγμή δεν μπορούν να μείνουν προστατευόμενοι. Θα πρέπει να βγουν και να πούνε. Θα πάμε για προανακριτική, τι βλέπετε? Έτσι, αυτό βλέπω. Με βάση τι τα λένε αυτά τα πράγματα. Και ο δικηγόρος τους αργά ή γρήγορα θα κληθούν να καταθέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην αποκαλυφθούν. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν. Προβλέπεται κιόλας. Και επίσης, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι εκπροσωπούνται από έναν δικηγόρο, ο οποίος ήταν ο δικηγόρος του κυρίου Κασιδιάρη, ο δικηγόρος του κυρίου Χαϊκάλη, και δεν ξέρω τι ακριβώς σχέση έχει με όλα αυτά τα πράγματα. Των μαρτύρων, λέτε, ο δικηγόρος των μαρτύρων. Ο κύριος Σαράκης. Ναι, ο δικηγόρος των μαρτύρων, λέω. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα. Για μένα είναι πασιφανές το τι συμβαίνει, αλλά να βγουν όλα στο φως για να μην μείνει καμία αμφιβολία σε κανένα. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Όταν όμως βγουν στο φως, γιατί ξέρετε, επειδή αυτή η πολιτική αλητεία τώρα που συνίσταται με αυτές τις κινήσεις, νομίζεις όταν είσαι στην εξουσία ότι κανένας δεν θα σε ενοχλήσει. Μία μέρα θα πρέπει να λογοδοτήσουν και αυτοί, και ο κύριος Παρασκευόπουλος και όποιος άλλος έχει παραβιάσει κατάφορα τον νόμο. Πιστεύετε ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές? Αυτό βλέπετε ότι δεν πιστεύω ότι βρίσκονται. Ο κύριος Παρασκευόπουλος δεν έπρεπε να ξέρει τι λέει η δικογραφία. Δεν έπρεπε να ξέρει τι λέει η δικογραφία. Λοιπόν, δεν έπρεπε να ξέρει τι λέει η δικογραφία. Αυτή τη σχέση έχει. Εσείς θα κινηθείτε νομικά? Ακούσαμε και άλλους εμπλεκόμενους σε αυτήν την ιστορία. Και είμαι διατεθειμένος να εξαντλήσω κάθε περιθώριο. Γιατί δεν με ενδιαφέρει τόσο αν θα γυρίσει μπούμεραγκ σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα δικαιωθούν μελλοντικά εγώ και οι υπόλοιποι. Αυτό είναι μία όψη του νομίσματος. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται σήμερα. Και ξέρετε, σε μία Ελλάδα όπου οι πολίτες έχουν υποστεί, έχουν υποβληθεί σε μεγάλες θυσίες, που άλλος μετράει ακόμη και το τελευταίο ευρώ, όταν βγαίνει η κυβέρνηση μέσα από τη μεθόδευση που έχει κάνει, γιατί να θυμίσω ότι βγήκαν πρώτα τα ονόματα, διέρευσαν τα ονόματα και στη συνέχεια βγήκαν κορυφαίοι πολλοί και μίλησαν για το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Λοιπόν, στη συνείδηση του κόσμου καταγράφεται ότι αυτοί εδώ μπορεί να έφαγαν, δεν έχει σημασία αν αποδειχτεί μετά ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Ειδικά αν περάσει κανένα χρόνο. Η λάσπη μένει, δυστυχώς. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά η κυβέρνηση και το χρησιμοποιεί κατά τρόπο ανέντιμο πολιτικά. Mm-hmm. Για να σπηλώσει ανθρώπους που δεν είναι στο δικό της πολιτικό περιβάλλον. Μάλιστα. Επομένως,
Όλοι έχουμε την υποχρέωση. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Το να κατηγορείται κάποιος από ένα μάρτυρα που δεν εμφανίζεται. Δεν μιλάμε εδώ για συμμορία εμπόρων ναρκωτικών, ούτε για λαθρέμπορους όπλων. Μιλάμε για πολιτικούς. Κινδυνεύουν από τους πολιτικούς ή από τα στελέχη της διοίκησης για να εμφανιστούν οι μάρτυρες. Και τελειώνω λέγοντας ότι το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να δοθεί δικογραφία στη δημοσιότητα, γιατί ούτως ή άλλως θα διαρρεύσει και θα διαρρεύσει επιλεκτικά. Αυτό γίνεται τώρα. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, να δοθεί η δικογραφία τουλάχιστον να καταλάβει ο κόσμος βάσει ποιων μαρτυριών εμπλεκόμαστε ο καθένας σε αυτήν την υπόθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Μία κουβέντα, κύριε Μαντέλα, για να ολοκληρώσουμε. Ναι. Μια μισή κουβέντα, αν μου επιτρέπετε. Πρώτον, το να δοθεί η δικογραφία στη δημοσιότητα δεν προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και από τις διαδικασίες συνταγματικές. Αυτό μπορεί να συνιστά στοιχείο ακυρότητας. Συνεπώς, μη λέμε ευκολίες. Διαρρέεται επιλεκτικά, σας λέμε. Ακούστε, ακούστε. Τώρα. Εγώ δίνω εξοδότηση στην Ομόνια Επιτροπή σε ό,τι με αφορά να δοθεί. Να σας πω κάτι. Και οι υπόλοιποι από την ξαναδοχή. Δεν γίνεται. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σας είπα γιατί. Είναι θεσμικό αυτό. Είναι θεσμικό πράγμα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εδώ έχει σχηματιστεί μια δικογραφία. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς στηρίζεται το επιχείρημα των πολιτικών διώξεων, τη σκευωρία, το ένα το άλλο. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία της Ελλάδας. Πώς τεκμηριώνεται λοιπόν, κύριε Μαντά, αφού δεν ξέρουμε τι λέει η δικογραφία. Δηλαδή αυτό τεκμέρεται, αλλά δεν τεκμέρεται ότι είναι δίωξη. Μην είστε τόσο βιαστικοί. Μην είστε τόσο βιαστικοί. Προσπαθούσατε να δείξετε αντικειμενικός μέχρι στιγμή. Όχι. Απλώς είπα, μην είστε τόσο βιαστικοί. Αντικειμενικός προσπαθώ να είμαι. Και φαντάζομαι και όλοι μας προσπαθούμε είναι να το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία, κύριε Μαντά. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Είναι ή δεν είναι. Ή δεν είναι. Εσείς έχετε την εντύπωση και την αίσθηση ότι ένα σκάνδαλο το οποίο είναι διεθνές και αφορά πολλές χώρες δεν είναι. Βάζεται σε αμφισβήτηση. Μπαίνει σε αμφισβήτηση αυτό. Μπαίνει σε αμφισβήτηση αυτό. Α, τώρα το γυρνάτε. Λέω, ο κύριος Παπαγγελόπουλος δεν αναφέρθηκε λέω, σε διεθνές σε αμφισβήτηση επίπεδο ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ένα λεπτό, την Ελλάδα είπε. Μπαίνει σε αμφισβήτηση αυτό. Πρώτον ότι είναι σκάνδαλο διεθνές. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μαντά. Δεύτερο. Γιατί να πιστέψω εγώ τον ανώνυμο κουκουλοφόρο και να μην πιστέψω τον Κουτρουμάνη που τον βλέπω εδώ μπροστά μου. Γιατί να τον πιστέψω με αυτά που λέει. Είναι λάθος να χρησιμοποιείτε αυτό τον όρο. Τον διαγράφω αν θέλετε. Τον είδα και σε πρωτοσέλιδο. Τον είπαν οι πολιτικοί. Τον διαγράφω εγώ. Τον είδα και σε πρωτοσέλιδο σήμερα. Τον άγνωστο λοιπόν. Γιατί δεν είναι άγνωστος. Ξαναλέω, είναι επώνυμος. Όχι. Κάνετε λάθος αυτό. Είναι επώνυμος ο οποίος προστατεύεται μέσα από τον νόμο. Και μέσα στη διαδικασία της δίκης, όπως σας είπα στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, προβλέπεται και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κλείνουμε. Με ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ, με τον ίδιο τρόπο λέει, θα χειριστείτε και την υπόθεση Καμένου, γιατί ήρθε και αυτός ο φάκελος στη Βουλή. Πάντα πρέπει να χειριζόμαστε με τον ανάλογο και με τον ίδιο τρόπο, με βάση την νομιμότητα, τα πάντα. Μάλιστα, μάλιστα. Τελείωσε. Λοιπόν, να πω, μία κουβέντα μόνο, αν θέλετε. Αν όλα αυτά, ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Αν δεν ευσταθεί μπορεί και να μην ευσταθεί. Από όλα αυτά. Μα δεν υπάρχει. Είναι πολιτική αλητεία και πρέπει να πληρώσει όποιος την έχει στήσει. Κάνετε λάθος μεγάλο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Θα σας γυρίσει μπούμερα. Κάνετε μεγάλο λάθος αυτό. Εγώ παιδιά, έκανα την πρόταση μου. Μα λέτε για τελευταία κουβέντα από τον κύριο Μαντά. Ελάτε ρε παιδιά να μιλήσει ο άνθρωπος. Κύριε Μαντά, 30 δεύτερα. Η χρονιά του 18 είναι κομβική χρονιά. Είναι χρονιά που βγαίνουμε από τα μνημόνια και την επιτροπία. Δεν περνάμε στον παράδεισο, έχουμε δυσκολίες μπροστά μας. Είναι χρονιά που η χώρα παίρνει πρωτοβουλίες. Τα έπαιξε ο Πρωθυπουργός, κύριε Μαντά. Ακούστε, τον ακούσαμε με προσοχή. Κλείνω με το εξής. Και είναι χρονιά που παίρνουμε θεσμικές πρωτοβουλίες και στον χώρο του φαρμάκου. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Διότι έχουμε κάνει. Τώρα είναι θεσμικές πρωτοβουλίες. από το 2010. Κύριε Κουτρουμάνη, από το 2010 έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια. Θέλετε να σας πω κάτι. Παρακαλώ, κλείνουμε εδώ. Τώρα θα σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Ο μηχανισμός αξιολόγησης φαρμακευτικής δαπάνης δεν υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Δεν υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Κύριε Μαντά, κλείσαμε. Τελεία και πάλι, σας ευχαριστούμε και τους τρεις. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Μαρία Βούσουλα να ξεκινήσουμε με αυτή την απίστευτη πραγματικά ιστορία με την υπόθεση βιασμού δύο κοριτσιών. Φαίνεται, Μαρία, λοιπόν, πως δίνεται στη δημοσιότητα η φωτογραφία του εμπλεκόμενου, του φερόμενος δράστη, του 29χρονου. Πάμε, λοιπόν, να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Το ψάρευε μέσα από το διαδίκτυο. Για πάμε, λοιπόν. Έλα, Μαρία.
Αυτό είναι ο κύριος που τον βλέπουμε εδώ, Μαρία μου, συγγνώμη. Γιατί βλέπουμε τώρα τις φωτογραφίες του ανθρώπου αυτού. Αυτό είναι λοιπόν ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή που φέρεται να ψάρευσε αυτά τα δύο κορίτσια, να τις βίασε όπως καταγγέλλεται και να βιντεοσκόπησε και όλα τα περιστατικά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έκανε. Περιμέναμε λοιπόν από τις προηγούμενες ημέρες να δοθεί αυτή η εισαγγελική άδεια προκειμένου να δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες του για να δούμε αν υπάρχουν και άλλα θύματα. Έτσι είναι, ακριβώς. Γιατί ακριβώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια ήταν η δράση του, ενδεχομένως να δουν και κάποια άλλα θύματα και να τον αναγνωρίσουν. Θα να το ξαναδείξουμε λοιπόν τις φωτογραφίες. Ακριβώς γι' αυτό που λες, αυτό είναι λοιπόν ο εν λόγω, ο εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή που φέρεται να έχει βιάσει δύο.